όλα τα όργανα του κινήματος και όσα θα αποφασίσουν το συνέδριο να δημιουργηθούν, θα αποφασιστούν από τις προσυνεδριακές διαδικασίες. Θα υπάρχουν λαϊκές συνελεύσεις, οι οποίες θα λειτουργούν σε κάθε Δήμο και σε κάθε νομό. Και οι προτάσεις που θα γίνουν για τη λειτουργία του κινήματος σε όλα τα προσυνέδρια θα μπουν σε τελική ψηφοφορία στο συνέδριο μας που θα γίνει στο τέλος του Απριλίου. Επιλέξαμε την Κοζάνη για να κάνουμε το θεματικό προσυνέδριο σε σχέση με την ενέργεια. Διότι εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, εδώ στην Κοζάνη, χτυπάει η καρδιά της ενέργειας στην Ελλάδα. Εάν αποφασίσει κάποια στιγμή να κατεβάσει η Κοζάνη τους διακόπτες, δεν θα υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, αποφασίσαμε να είμαστε εδώ, διότι πρέπει να περάσει ένα μήνυμα προς όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες. Ότι σήμερα που βλέπουμε μία προσπάθεια εκ μέρους των δανειστών να καρποθούν ή να επιτάξουν ή να κατασχέσουν ή να δημεύσουν ή να συμμετέχουν στην αποκρατικοποίηση, σημαίνει ακριβώς το ίδιο αυτές οι λέξεις τις οποίες είπα. Έχουν βάλει σαν στόχο τη ΔΕΗ, τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, που αν δει κανείς την κεφαλοποίησή της είναι γύρω στο 1,700 με τη σημερινή τιμή της μετοχής της στο χρηματιστήριο. Η ουσιαστική τιμή πωλήσεως από τις μετοχές που υπάρχουν μέσα στο χρηματιστήριο είναι 433 εκατομμύρια και μόνο κάτω από τη γη που βρισκόμαστε σήμερα, κάτω από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, τα αποθέματα του λιγνίτη που ανήκουν στη ΔΕΗ είναι 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Με επίσημους υπολογισμούς, χωρίς να βάζουμε μέσα τα υδροελεκτρικά έργα, τα έργα υποδομής, βλέπουμε να έρχονται και να επιτίθεται σε εγκαταστάσεις διάφορα συμφέροντα και εντόπια. Όπως με το θέμα της μονάδας στη Μελίτη, που ενώ εδόθησαν περίπου στα 800 εκατομμύρια προκειμένου να γίνει αυτή η μονάδα, σας επαναλαμβάνω και πάλι, το σύνολο του τμήματος που προσφέρουν για τη ΔΕΗ είναι 333. Δηλαδή δεν είναι ούτε το 50% μιας μικρής μονάδας. Βλέπουμε να συναλλάσσεται η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη με επιχειρηματίες και συγκεκριμένα συμφέροντα κατόχους μέσων μαζικής ενημέρωσης να δίνει άδειες ορυχείων για να δεσμεύσει μονάδες και να παίζονται παιχνίδια πάνω από την ενέργεια. Η ενέργεια είναι ο στόχος. Η ενέργεια είναι ο στόχος της Τρόικας και η ενέργεια πιστεύουμε ξεκάθαρα ότι είναι ο στόχος και του μνημονίου, των μνημονίων, των δανειστών. Είτε αυτή λέγεται ηλεκτρική ενέργεια με αποθέματα του ορυκτού πλούτου, λιγνίτης και βέβαια το σύνολο των μετάλλων του ορυκτού πλούτου που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Στην Καβάλα κάναμε μια πολύ σημαντική παρουσίαση των αποθεμάτων στο ελληνικό υπέδαφος και για τα ειδικά μέταλλα. Στόχος είναι τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια τα οποία δεν είχαμε, όπως έλεγε ο κ. Παπανδρέου, πριν από 1,5 περίπου χρόνο στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Και σήμερα βλέπουμε ότι βγαίνουν οι ίδιοι δανειστές, η Deutsche Bank, και κάνει αποτίμηση μόνο για το φυσικό αέριο ενότητα της Κρήτης και μιλάει για 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η εθνική ανεξαρτησία της χώρας.